Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αυτό είναι το 13ο βίντεο στη σειρά και σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα τη εκθετική ανάπτυξη που συχνά λέμε ότι υπάρχει στο MLM ή στο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Πριν κάποιου μήνε είχα κάνει μια εκπαίδευση σχετικά με την μαγεία τη εκθετική ανάπτυξη στη δουλειά μα, στο Δικτυακό Μάρκετινγκ, όπου μεταξύ άλλων είχα δώσει ένα παράδειγμα με τα νούφαρα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ξανά ε, για το συγκεκριμένο παράδειγμα με τα νούφαρα, αλλά είναι πραγματικά αρκετά ενδιαφέρον και αρκετά εντυπωσιακό. Σκεφτείτε το εξή: Ένα νούφαρο διπλασιάζεται κάθε μέρα. Αν βάλετε νούφαρα μέσα σε μία λίμνη, την 30η μέρα η λίμνη θα είναι στο 100% γεμάτη. Το ερώτημα είναι, πόσο γεμάτη είναι η λίμνη την 21η μέρα. Σκεφτείτε την απάντηση ή γράψτε την σε ένα χαρτάκι αν θέλετε. Ωραία. Θα το ξαναρωτήσω, οπότε θέλω να το σκεφτείτε καλά. Ένα νόφαρο λοιπόν διπλασιάζεται κάθε μέρα. Αν βάλετε αυτό το νόφαρο μέσα σε μια μικρή λίμνη και την 30η μέρα η λίμνη είναι στο 100% γεμάτη, πόσο γεμάτη είναι την 21η μέρα. Η σωστή απάντηση είναι ότι είναι μόνο η μισή γεμάτη την 29η μέρα. Το έχω ρωτήσει σε πολλά άτομα αυτό και είναι εντυπωσιακό το πώ πολλοί απαντάνε ότι η μιση γεματη την 21 η μερα το εχω ρωτησει ξέρω εγώ, θα είναι γεμάτη στο 90% ή κάτι τέτοιο. Αλλά αν τα νούφαρα διπλασιάζονται κάθε μέρα και την 20η μέρα η λίμνη είναι γεμάτη στο 50%, αν διπασιαστούν την επόμενη μέρα η λίμνη θα γεμίσει. Έτσι. Αλλά για τις πρώτες 29 ημέρες η λίμνη είναι γεμάτη μόνο μέχρι τη μέση. Αυτή η έξτρα ημέρα κάνει τεράστια διαφορά, 50%. Οπότε σκεφτείτε εδώ, κάποιο δουλεύει 29 ημέρε ή το αντίστοιχο των 29 ημερών, δηλαδή είναι 7% του συνολικού χρονικού διαστήματο που απαιτείται για να φτάσει στην πλήρη επίτευξη των στόχων του. Και το αποτέλεσμα που έχει είναι μόνο το 50% του συνολικού αποτελέσματο. Πόσοι πιστεύετε θα συνέχιζαν τη δράση αν όταν π.χ. έχουν βάλει στόχο σε 3 χρόνια να έχουν πετύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο, ένα συγκεκριμένο εισόδημα και στα 2 χρόνια και 11 μήνε είναι μόνο στο 50% του αποτελέσματο. Πόσοι πιστεύετε ότι θα συνέχιζαν τη δράση, Λίγοι. Πολύ λίγοι. Γι' αυτό και τόσο πολλοί τελικά τα παρατάνε και ξεκινάνε κάτι άλλο ή σε κάποια άλλη εταιρεία ή σταματάνε τελείω να ασχολούνται με το δικτυακό marketing. Συμπεριέροντα ότι είτε δεν δουλεύει το δικτυακό marketing, είτε δεν δουλεύει για αυτού. Αν όμω έδιναν στον εαυτό του τον απαιτούμενο χρόνο και συνέχιζαν να κάνουν δράση, να δουλεύουν με συνέπεια, θα έβλεπαν ότι μέσα στον τελευταίο μήνα θα σημείωναν τόση ανάπτυξη όσο του προηγούμενου 35 μήνε. Κρατήστε λοιπόν στο μυαλό σα αυτή την εικόνα τη λίμνη με τα νούφαρα καθώ χτίζετε την επιχείρησή σα και αν δουλεύετε, αλλά ακόμα δεν έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν ακόμα δεν έχετε καν δει σημαντικά αποτελέσματα, μην παραιτηθείτε. Μην απογοητεύεστε. Να έχετε τι σωστέ προσδοκίε και να μείνετε μέχρι. Μέχρι πότε? Μέχρι να φτάσετε. Γιατί αν δουλεύετε, αν ακολουθείτε ένα πετυχημένο πλάνο, και αν συνεργάζεστε με την κατάλληλη εταιρεία και με την κατάλληλη ομάδα συνεργατών, τότε η επιτυχία είναι απλά θέμα χρόνου. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο YouTube, είτε το βλέπετε στο Facebook, είτε στο blog μου networkpavlamarketing.gr και επίση μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να σα βοηθήσει. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, πατώντα το κόκκινο κουμπί στο YouTube ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!